Πήρα στα χέρια μου πριν από λίγες μέρες ένα βιβλίο που πραγματικά αλλού σε πάει ο τίτλος, αλλού βρίσκεται το βιβλίο και είναι μάλιστα και μία έτσι πραγματική έκπληξη, διότι καταρχάς ο τίτλος είναι «Αγαπητοί τζιχαντιστές». Ανήκει στον Φιλίπ Μιρέ, μας έρχεται από τις εκδόσεις «Μάγμα», μετάφραση από τον κύριο Νίκο Μάλιαρη. Αυτό που με εντυπωσίασε σε αυτό το βιβλίο είναι το εξής, ότι διαπιστώνουμε σε πόσο βαθιά κρίση βρίσκεται ο δικός μας πολιτισμός για να δεχτούμε το πλήγμα από τους τζιχαντιστές. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε για αυτό το απολύτως ανατρεπτικό βιβλίο τον κύριο Νίκο Μάλιαρη. Κύριε Μάλιαρη, καλημέρα σας. Καλημέρα. Είναι πραγματικά ένα βιβλίο ανατρεπτικό, γιατί είναι στην αρχή πάντα σαν να σε βάζει στη θέση της ευθύνης, ότι κατ' ουσίαν ο δυτικός πολιτισμός είναι αυτός που βρίσκεται σε κρίση και ακριβώς επειδή βρίσκεται σε κρίση άφησε ανοίγματα τα κενά αυτά, τα οποία βεβαίως και εκμεταλλεύτηκε η Ισλαμιστική τρομοκρατία. Ακριβώς. Σε σοκάρει και στην αρχή αυτό βέβαια, έτσι. Ναι, γιατί νομίζω και του Μιρέ ο στόχος ήταν κάπως να ταρακουνήσει, ας πούμε, τους υπνώτοντες κατά αυτόν συμπατριώτες του. Ναι. Και όχι μόνο τους Γάλλους, γενικά τους Δυτικούς. Έξω και το χιούμορ του, διότι το κείμενο αυτό είναι μια συμπίκνωση, θα λέγαμε. Καταρχάς ο Μιρέ έγραφε μυθιστορήματα. Μυθιστορήματα, ήταν ναι. Ήταν λογοτέχνης. Αλλά από ένα σημείο και μετά κατάλαβε, μάλιστα μέσα και από την επεξεργασία των ηρώων του και των θεμάτων των λογοτεχνικών, ότι έπρεπε να αρχίσει να ασκεί κριτική στην κοινωνία. Και προς το τέλος της ζωής του, τις τελευταίες ας πούμε δεκαετίες, αφιέρωσε πάρα πολύ μεγάλο χρόνο στη συγγραφή μικρών και σύντομων άρθρων, εν είδη σύντομων σχολείων, για κάθε λεπτομέρεια της καθημερινής πολιτικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ζωής της Γαλλίας και της Δύσης ευρύτερα. Οπότε οι τζιχαντιστές είναι ένα μικρό βιβλιαράκι που συμπυκνώνει κατά κάποιο τρόπο όλες αυτές τις παρατηρήσεις και το ιδιαίτερο χιούμορ του, διότι όλα αυτά, όλη αυτή η αρθρογραφία του, η οποία φτάνει τις περίπου 2.000 σελίδες στο συγκεντρωτικό τόμο, χαρακτηρίζεται από ένα φοβερό χιούμορ. Αυτό είναι το ένα χαρακτηριστικό. Πραγματικά, κάτι πάρα πολύ χαρακτηριστικό απευθυνόμενο στους τζιχαντιστές. Έχετε επιλέξει λάθος ανεμόμυλους. Δεν υπάρχει πλέον πολιτισμός στα κάθε μας. Είναι πραγματικά σοκαριστικό. Και ταυτόχρονα είναι και πολύ αστείο. Και πολύ αστείο. Κάνει πλάκα, σαν ναι, σαν να τους κάνει πλάκα. Ότι χτυπάτε κάτι το οποίο κατ' ουσίαν βρίσκεται ήδη σε κρίση. Ναι, δηλαδή σας έχουμε πιάσει κορόιδα. Σας εν ολίγης, ακριβώς. Και στην ίδια βεβαίως σελίδα λέγει ότι αντίθετα εσείς πιστεύετε τόσο πολύ στην εξουσία μας. Σαν να λέει ότι δεν είναι τόσο πολύ ισχυρή η εξουσία μας. Μάλλον τα έχετε καταλάβει λάθος. Ναι, ακριβώς. Ουσιαστικά είστε εσείς που μας δαιμονοποιείτε ότι είμαστε κακό κεφαλαίο. Εμείς πιο πολύ είμαστε σε πλήρη παρακμή. Το μόνο μας ενδιαφέρει να πιούμε καμιά μπύρα, να πάμε σε καμιά συναυλία. Έτσι, ακριβώς. Να δούμε αμελή. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μάλιαρη, το οποίο εγώ θα το συστήνουμε πραγματικά στους ακροατές. Γιατί είναι ένα ανατρεπτικό, πικρόχολο χιούμορ για την δική μας κοινωνία, για τη Δύση. Μετά, μόλις ξεπερνάς αυτό το πρώτο σοκ, σε βάζει μετά στη διαδικασία να πρέπει να αποδεχτείς τα σοβαρότατα προβλήματα και την πολύ επιφανειακή ζωή της Δύσης. Την οποία να σημειώσω ότι ο Μιρέ αυτά τα έγραφε πριν το 2001. Έτσι. Εγώ επειδή ήμουνα στο Παρίσι όταν γίνανε τα χτυπήματα τα πιο πρόσφατα, είναι χαρακτηριστικό ότι οι τζιχαντιστές από ένστικτο, από σύμπτωση, ενώ εκτός Δύσης χτυπάνε κάτι λαϊκές αγορές, πλατείες και τέτοιες σε χώρες αφρικανικές ή ασιατικές, μέσα στη Δύση χτυπήσανε χαρακτηριστικούς ας πούμε, χώρους διασκέδασης και κατανάλωσης. Συναυλιακούς χώρους, μπαρ, γήπεδα. Και είναι χαρακτηριστικό ότι στη Γαλλία, ως ένδειξη ας πούμε, αντίστασης στο φόβο κτλ., είχε προταθεί να βγαίνουμε άφοβα στα μπαρ, να γιορτάζουμε. Δηλαδή είναι μια πλήρης επιβεβαίωση αυτών που έλεγε ο Μιρέ. Επιβεβαίωση που έλεγε ο Μιρέ 10 χρόνια πριν, έτσι. Που έλεγε για το Halloween στην Αμερική, πως μετά το 2001, μετά τα χτυπήματα, μας ένοιαζε κυρίως να γιορτάσουμε το Halloween. Θα πω κάτι το οποίο δεν ξέρω τώρα, μπορεί να είναι και λίγο έτσι ακραίο. Δεν είναι σαν με αυτόν τον τρόπο τους, με αυτή τη συμπεριφορά τους, να ισχυροποιούν ακόμα περισσότερο την υποτιθέμενη εξουσία της Δύσης. Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, ότι η Liberation, που είναι μια εφημερίδα γαλλική, που εκφράζει πλήρως αυτό το πνεύμα της εποχής, το νεοελεϊστικό, το κοσμοπολίτικο, ναι, και ναι, ναι, ναι. Είχε βγει με μεγάλο εξώφυλλο μετά την επίθεση στον Bataclan
με μια φωτογραφία νέων αγοριών και κοριτσιών, νομίζω από μια συναυλία, από μια διαδήλωση, mm-hmm. με μεγάλο τίτλο «Η γενιά του Μπατακλάν». Και είχε ως χαρακτηριστικά της ότι είναι αυτοί που γιορτάζουν, που κάνουν πάρτι, που είναι νέοι και που είναι κοσμοπολίτες. Μάλιστα. Δηλαδή, νομίζω η Δύση πλέον το έχει πλήρως αποδεχτεί αυτό και το προβάλλει ως ταυτότητα και ως αντίσταση λοιπόν, στην δημοκρατία. Εμείς το συστήνουμε ανεπιφύλακτα και είναι ένα πολύ πολύ όμορφο, άλλωστε είναι και εύκολο διάβαστο αλλά και λεπτό βιβλιαράκι. Έτσι. Αλλά πολύ, όπως είπαμε, δυνατό, πολύ δυνατή γραφή. Φιλίπ Μιρέ, λοιπόν, μετάφραση δική σας. Είσαστε στη Γαλλία, ζείτε στη Γαλλία, Νίκος Μάλιαρης και επίμετρο βεβαίως ο κύριος Λάκης Προγκίδης. Αυτό γνωστός επίσης για τα δοκίμια του. Ζει και αυτός στο Παρίσι, έτσι δεν είναι? Και μάλιστα ήταν και φίλος του Μιρέ και είχαν ναι. συνεργαστεί, γιατί ο Λάκης, ο Προγκίδης, βγάζει ένα περιοδικό εδώ και δεκαετίες στο Παρίσι. Ιδρυτής και διευθυντής του συγκεκριμένου περιοδικού. Ακριβώς. Λογοτεχνικό. Το οποίο είχε δουλέψει πολύ κοντά με τη γενιά λογοτεχνών στην οποία ανήκει και ο Μιρέ. Όπως είναι και ο Μισελ Ουελμπέκ και διάφοροι άλλοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.